Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί η αγορά, παράγοντες της αγοράς, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε και ο Υπουργός Οικονομικών, όπως μόλις το είδατε. Καλησπέριζω, λοιπόν, έχουμε εδώ μαζί μας τον γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Στράτο Σαϊτανίδη, για να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Σαϊτανίδη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό φθινόπωρο, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά. Θα είναι, τουλάχιστον με βάση αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, το φθινόπωρο και ο χειμώνας καλός? Τι εισπράξατε εσείς, έχετε προλάβει να τα αποτιμήσετε? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι καλό ότι άνοιξε η αγορά, έτσι να κοιτάμε και τα αισιόδοξα. Ήρθε κόσμος, ήρθε τουρισμός στην Ελλάδα, επίσης αυτό είναι καλό. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε φτιάξει, είναι μια όμορφη χώρα και δεκαετίες επισκέπτονται την Ελλάδα οι τουρίστες από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο της ανάπτυξης που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι πλασματική η ανάπτυξη και είναι ανάπτυξη με δανεικά και πραγματικά απορώ πως η αντιπολίτευση και κανένα κόμμα δεν αναφέρθηκε σε αυτό, όσον αφορά ότι αυτή την ανάπτυξη που είδαμε και η κατανάλωση που έγινε ήταν από τα χρήματα, κανένα 40 δις, δεν ξέρω, κάπου εκεί ήταν, που έδωσαν στις επιχειρήσεις και στους πολίτες λόγω του κορονοϊού. Δεν ήταν δικά μας χρήματα, είναι χρήματα τα οποία τα χρωστάμε και πρέπει να τα ξαναγυρίσουμε. Άρα λοιπόν, με τρομάζει λίγο αυτό που ακούω για την ανάπτυξη, γιατί δεν είναι πραγματική ανάπτυξη και ήδη η χώρα χρωστάει γύρω στα 350 δισεκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν βγάλουμε από την εντατική τη χώρα και πρέπει να πληρώσουμε και να επιστρέψουμε στο κράτος όλα αυτά που χρωστάνε οι επιχειρήσεις από δάνεια, από 120 δόσεις, συν τις επιστρεπτές, εκεί θα δούμε πραγματικά για ποια ανάπτυξη μιλάμε στη χώρα. Γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό μας στην έκθεση Θεσσαλονίκης που αναφερόταν και το έκανε σημαία ότι η χώρα έχει ανάπτυξη. Δεν έχει ανάπτυξη. Γιατί θα σας πω δύο αριθμούς μόνο. Πάντως μεγέθυνση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έχει. Τώρα το αν αυτό είναι βιώσιμο, γιατί αλήθεια είναι ότι και το β' τρίμηνο που πανηγυρίζουμε με το 16,2 ανάπτυξη αυξήθηκε και 19 ακόμα τόσο το έλλειμμα στο ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών. Αλλά ως μεγέθυνση του ΑΕΠ υπάρχει, έτσι. Τα νούμερα, τα πραγματικά, είναι γύρω στα 20 με 22 δισεκατομμύρια σε εξαγωγές και 40-45 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, το αντίθετο, 20 με 22 δισεκατομμύρια εξάγουμε εμείς και εισάγουμε 45 δις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο το μέγεθος. Και βέβαια μπορούμε να συζητάμε ώρες για ποιο λόγο δεν μπορούμε ακόμα να εξάγουμε προϊόντα, έτσι. Γιατί είναι η φορολογία, υπάρχει δυστυχώς μεγάλη γραφειοκρατία. Δηλαδή κάποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, το έχουν ξαναπεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά τα θέματα δεν έχουν λυθεί. Όπως δεν έχει λυθεί, όλες οι εταιρείες που έφυγαν στα Βαλκάνια δεν καταφέραμε να τις επιστρέψουμε πίσω και αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στα Βαλκάνια είναι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν φάσματα, έπιπλα, πράγματα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, επειδή γυρίζω σε εκθέσεις του κόσμου γύρω στα 30 χρόνια και γνωρίζω από την Κίνα μέχρι σε όλη την Ευρώπη, έχει καταντήσει αντί για Διεθνής Έκθεση μία εμποροπανήγυρη που πάει ο κόσμος για το μαλλί της γριάς, για σουβλάκια και για τραγούδια. Αυτή είναι ντροπή για την Ελλάδα. Εμείς παίρναμε μέρος σε αυτή την έκθεση και ο κλάδος μου από το 90 και 2000 και τώρα κανένας Έλληνας δεν παίρνει μέρος σε αυτή την έκθεση και είναι μόνο δημόσιες επιχειρήσεις που πάνε εκεί και έχουν περίπτερα το λιμενικό και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η έκθεση και δεν έρχεται κανένας από το εξωτερικό. Γι' αυτό λέγεται εξάλλου διεθνής έκθεση. Ότι θα πάμε τα προϊόντα μας εκεί να έρθουν από το εξωτερικό, όπως κάπου όσοι να πηγαίνετε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στην Τουρκία, στην Κίνα. Όλες αυτές οι εκθέσεις που είναι σοβαρές εκθέσεις και πάνε μόνο έμποροι. Καταρχήν δεν πάνε να μιλάνε οι πολιτικοί. Αυτό είναι ντροπή. Ότι σε διεθνής έκθεση πάει ο κάθε πρωθυπουργός να μιλήσει και να γίνουν φασαρίες. Φανταστείτε δηλαδή οι ξένοι που έρχονται να δώσουν χρήματα στην Ελλάδα να αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο αυτό που γίνεται στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κανείς μα κανείς δεν το έχει πει. Οι άνθρωποι που με βλέπουν τώρα του κλάδου μου καταλαβαίνουν τι λέω αυτή τη στιγμή. Που ήμασταν τη δεκαετία. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι το γεγονός ότι από εκεί ξεκινάει η πολιτική σεζόν, περνούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Παραδοσιακά ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει την οικονομική πολιτική του έτους, ότι δίνει και μια υπεραξία στην έκθεση. Εντάξει, έτσι. Θα μπορούσε να το δει κανείς και από την ανάποδη. Θα σας πω, όλοι πάνε και στην Κίνα, έχετε τον πρωθυπουργό Κίνα να κόψει την κορδέλα και μέχρι εκεί. Ναι. Όλη αυτή η διάσταση
και ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα στην έκθεση. Και το 2000 εμείς ήμασταν εκεί και όλοι ο κλάδος μου και παραπονιόμασταν ότι δεν είχαμε air condition και στάζαμε το Σεπτέμβριο από τη ζέστη μέσα σε αυτά τα κτίρια που είναι παμπάλαια, χωρίς υποδομές, χωρίς τίποτα. Και πόσα χρόνια ακούτε ότι η έκθεση θα φύγει και θα πάει σε πιο σύγχρονα, όπως έκανε και η Ιταλία στο Μιλάνο, στη Φιέρα Μιλάνο που πήγε και έκανε φοβερές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό που το λέω τώρα για τις εκθέσεις, γιατί εκεί θα πάνε τα προϊόντα που εξάγουμε, θα τα δείξουμε, να έρθει κόσμο από το εξωτερικό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Απλά επειδή εμείς δεν ασχολούμαστε. Ναι. Γι' αυτό και οι νέοι φεύγουν να κάνουν τι, να έχουν πτυχίο και να πάνε για 500 ευρώ. Αυτό είναι ντροπή. Ποιος να ζήσει με 500 ευρώ, άλλος έχει δύο πτυχία και παίρνει 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα που λέτε για τα 500 ευρώ, έτσι που μπήκαμε και στο ψητό, στη μικρή εικόνα της καθημερινότητας. Κύριε Σεϊτανίδη, σήμερα που διευκρινίστηκε ότι η επιδότηση πρώτου ενσύμου είναι 100 ευρώ το μήνα για το πρώτο εξάμηνο για εσάς τον επιχειρηματία, επίδοξο εργοδότη, και 100 ευρώ το μήνα επίσης για το πρώτο εξάμηνο για τον νεοπροσλαμβανόμενο. Αυτό συνιστά για εσάς κίνητρο για να κάνετε προσλήψεις ή είναι σταγόνα στον ωκεανό? Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο, δηλαδή για να προσλάβεις προσωπικό. Το πρόβλημα δεν είναι. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί χθες είχαμε καταλάβει ότι είναι 600 ευρώ για τον εργοδότη και 600 ευρώ για τον εργαζόμενο. Ναι. Αυτό φαντάζομαι θα ήταν μια αλλαγή στους όρους. Ναι, θα ήταν, αλλά ξέρετε κάτι. Εγώ όποτε ακούω για επιδόματα τρέμω. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να πετάξουμε από πάνω μας αυτό των επιδομάτων. Πρέπει να υπάρχει μια πιο υγιής. Δηλαδή η χώρα πρέπει να ανοίξουν δουλειές, να δουλεύει ο κόσμος, οι πτυχιούχοι να πληρώνονται κανονικά και όπως πρέπει να πληρώνονται. Δηλαδή, γιατί να σπουδάσει ο Έλληνας το παιδί του και να γίνει πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος και να πάει στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία? Δηλαδή, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Να σπουδάζουν τα παιδιά μας εδώ και να πηγαίνουν στο εξωτερικό επειδή δεν μπορούμε εμείς με αυτό το κλίμα. Χθες ήμουνα σε ένα φυτώριο, είχα πάει να δω κάτι που ήθελα. Λοιπόν, και η Ελλάδα λόγω του κλίματος παράγει εκατομμύρια φυτώρια, που είναι πολύ σημαντικό, και δεν εξάγουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που δεν ασχολούνται πραγματικά. Εδώ θεωρούμε ανάπτυξη ότι πουλήσαμε τη ΔΕΗ, ότι πουλήσαμε το φυσικό αέριο, ότι τα ξεπουλάμε όλα τα λιμάνια. Συμφωνώ εγώ σε κάποια, αλλά δεν είναι ανάπτυξη. Ούτε η Microsoft που ήρθε και ακούω τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι άσχετος με την ανάπτυξη. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρει. Πραγματικά δεν τον ακούω μερικές φορές. Επειδή ήρθε η Microsoft και καλά ήρθε και έφερε 100 ανθρώπους με 5 γραφεία, αυτό το θεωρούμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη, κύριε, δεν είναι αυτό. Ανάπτυξη είναι να δουλεύουν οι μηχανές, να μπορεί να παράγει ο τόπος. Δηλαδή, όταν δεν εξάγεις, και σας είπα, 20-25 δισεκατομμύρια εξάγουμε μόνο και εισάγουμε 45. Αν αυτή η ψαλίδα δεν μειωθεί, μια ζωή θα χρωστάμε. Είναι το διαρθρωτικό έλλειμμα της οικονομίας είναι αυτό. Προφανώς βγάζουμε. Τα υπόλοιπα μέτρα που εξειδίκευσε σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας, καταρχάς για αρκετές επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν σημαντικά λιγότερο ποσό από το 50% της επιστρεπτέας που ξέραμε ότι χρωστάτε μέχρι χτες, έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι, πάνω σε αυτό, και είναι μια καυτή πατάτα, αυτό το διάστημα οι περισσότεροι, επειδή το έδινε αυτό το δικαίωμα το κράτος, δεν πλήρωναν τις εισφορές. Τι εννοώ? Το ΙΚΑ, το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος. Αυτά λοιπόν έχουν συσσωρευτεί σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και θα δούμε πώς μπορούν αυτά να τα πιστέψουν, που είναι αδύνατο. Πόσοι συναδελφοί σας θα το αντέξουν αυτό? Και επίσης να πω, ήταν επιχειρήσεις για κλείσιμο και όταν ήρθε ο κορονοϊός, τι έγινε? Σου λέει, έχεις αυτό το τζίρο, δικαιούσε 15-20 χιλιάρικα. Πάρτα. Να ξέρετε ότι είναι χιλιάδες επιχειρήσεις που ήταν να κλείσουν πριν τον κορονοϊό και πήραν αυτά τα χρήματα που ήδη χρωστάγανε. Επίσης να πω, επειδή τα λεφτά τα δώσανε έτσι και δεν ελέγξανε. Εγώ έχω ένα γνωστό μου που λέει: πήρα 25 χιλιάρικα καφετέρια και πήρα αυτοκίνητο στη γυναίκα μου. Δηλαδή, μιλάμε, γίνανε τρελά πράγματα. Πετάξανε χρήματα χωρίς να ελέγξουν ότι θα πάνε στην πραγματική οικονομία πέρα των πολιτών. Πάντως, πολλοί συνάδελφοί σας λένε ότι δώσανε λίγα, όχι ότι πετάξανε. Κοιτάξτε, δεν αυτό πρώτη εγώ φορά δεν το ακούω λίγα. Δηλαδή από επιχειρηματία που περπατάει στην αγορά όπως εσείς. Θα σας πω, προσέξτε με, δεν μίλησα για λίγα ή πολλά εγώ. Είπα ότι πετάξανε το αντίθετο. Ότι θα έπρεπε να πάνε, ξέρω εγώ, μπορεί και περισσότερα χρήματα σε επιχειρήσεις που παράγουν και τα είχαν ανάγκη και τα δώσανε σε επιχειρήσεις που ήταν για κλείσιμο. Με μου λέει ο λογιστής με εταιρεία που ήταν πήγαινε να κλείσει και πήρε 200 χιλιάρικα. Αυτά που είναι χρήματα και τα πετάξανε. Όπως και η υπερκοστολόγηση, γιατί αυτό είναι το δημόσιο μας δυστυχώς εδώ και χρόνια, πράγματα τα οποία αγοράζει το ελληνικό κράτος και τα αγοράζει 2, 3 και 4 φορές επάνω από την πραγματική τους αξία. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι. Δεν χρειάζεται να είναι επιστήμονας, καταλαβαίνει ότι θα περάσουμε πολύ δύσκολα μετά την εποχή του κορονοϊού. Εγώ δεν φοβάμαι τώρα.
Φοβάμαι μετά που θα γυρίσουν και θα πούν, παιδιά, αυτά τα λεφτά τα χρωστάτε. Και μετά θα έχουμε άλλα μνημόνια, συνεργασία Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουν, και θα το θυμηθείτε και αυτό, ότι θα συνεργαστούν αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα για να περάσουν αυτά που θα έρθουν, και θα είμαστε πάλι εδώ και θα κλεγόμαστε. Ας μείνουμε στα της οικονομίας. Ένα από τα βασικά θέματα είναι το θέμα της ακρίβειας. Αυτές τις μέρες όλοι μιλούν για την ακρίβεια. Εσείς, επειδή κάνετε και εισαγωγές. Σας το είχα πει εδώ πριν 5 μήνες το χειμώνα, υπάρχει το βίντεο, το πρόβλημα με τα κοντέινερ. Όταν εγώ ήταν να φέρω κάτι ανεμιστήρες από την Κίνα, από 1.500 έως 3.000 ευρώ που είναι το 40 IQ, μου είπε ο άνθρωπος που φέρουμε τα κοντέινερ ότι είναι 12.000 ευρώ. Και σας είχα πει εδώ πέρα ότι θα έρθουν μεγάλες αυξήσεις σε προϊόντα και ακόμα δεν έχουμε δει. Δηλαδή τώρα θα ξεκινήσουμε και θα βλέπουμε το τι έχει να γίνει, και αυτό πάλι επειδή δεν παράγουμε. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό η χώρα. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή. Ότι... Και αν αυτό φαντάζομαι αθρηστεί και με την αύξηση στην ενέργεια που διαπερνά οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες κτλ., γίνεται ένα εκρηκτικό οικονομικό κοκτέιλ. Κοιτάξτε, η αύξηση όμως θα φέρει και, λόγω του ΦΠΑ, θα φέρει και έσοδα στο κράτος. Άρα λοιπόν αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει το κράτος να τα επιστρέψει. Ή να τα επιστρέψει με μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή να μειώσει σε κάποια προϊόντα, γιατί η βενζίνη φέρει πίν, τα 2/3 είναι φόρος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μου έχεις τη βενζίνη που κινεί το κόσμο να πάει στη δουλειά του και είναι αναγκαίο αγαθό με τα 2/3 σε φόρους. Αφού βλέπουμε ότι γίνεται αυτό που γίνεται, πρέπει να μειωθεί, να πάει σε επίπεδα που μπορεί ο κόσμος των 500 ευρώ με μισθούς, αφού είμαστε εκεί των 500 ακόμα ευρώ, να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί, όπως και για το ψωμί. Να μην έχει καθόλου το γάλα και το ψωμί, δεν θα έπρεπε να υπήρχε καθόλου ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί ο κόσμος τα απαραίτητα να τα αγοράσει. Δεν είναι παράλογα αυτά που λέω. Όπως και ο κατώτατος μισθός, είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί, να πάει στα 700 ευρώ. Δεν γίνεται κάποιος να ζήσει και να επιβιώσει με 540 ευρώ, που είναι τα καθαρά αυτή τη στιγμή για έναν εργαζόμενο. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου πρέπει να βρούμε μια λύση και να ξεκινήσουμε. Δεν μπορεί να είμαστε μια ζωή κρατικοδίαιτοι και να γατζωνόμαστε και να ζητάμε επιδοτήσεις και επιδόματα. Αυτό θα σκάσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί με 400 δίσκοντα χρέος. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Κύριε Σιτανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λίγα διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ.